Ευχαριστούμε το TV4 που είναι απόψε μαζί μας για να μαγνητοσκοπήσει μια εκδήλωση που την οργανώνουν η κοινότητα Φάντου, η εκκλησιαστική χοροδία της κοιμήσεως της Θεοτόκου Αφάντου και η πνευματική εστία. Η εκδήλωση αυτή γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων και θέλουμε να παρουσιάσουμε ήθη και έθιμα που γινόντουσαν τα παλιά χρόνια, επίσης και τα κάλαντα όπως τα έλεγαν οι αφαντενοί πριν από πολλά χρόνια, που σήμερα δεν παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά ακολουθούν τον νέο μοντέρνο τρόπο που επικρατεί σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι συγχωριανοί μας τα παλιά χρόνια πήγαιναν επισκέψεις ομάδες ανθρώπων σε σπίτια συγγενικά ή φιλικά και έλεγαν τα κάλαντα και στη συνέχεια κάθιζαν στο τραπέζι όλοι μαζί και έπιναν το ρακί τους, το ούζο το σημερινό, και έτρωγαν τους μεζέδες τους χριστουγεννιάτικους. Την ημέρα των Χριστουγέννων, το βράδυ, που είναι η παραμονή του εορτασμού της Παναγίας, έλεγαν επίσης άλλα κάλαντα που ήταν αφιερωμένα στην Παναγία, γιατί οι χωριανοί μας πίστευαν πολύ στην Παναγία, είχαν μεγάλη πίστη, καθώς επίσης και στους άλλους Αγίους, τους οποίους τιμούσαν κατά την ημέρα του εορτασμού τους. Τα κάλαντα που θα ακούσετε είναι κάλαντα των Χριστουγέννων, είναι κάλαντα αφιερωμένα στην Παναγία και κάλαντα που έχουν συνταχθεί πριν από 70 περίπου χρόνια από αφαντενών λόγιο και είναι αφιερωμένα στον Άγιο Γιώργιο. Βέβαια, τα κάλαντα αυτά ψάλλονταν την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι γιορτές των Χριστουγέννων, όπως είναι γνωστό, είναι οι μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Παντού γιορτάζονται με μεγάλη μεγαλοπρέπεια και γίνονται πολλές προετοιμασίες για να γιορτάσουν αυτές τις μεγάλες μέρες. Στα παλιά τα χρόνια στην κοινότητά μας, στο χωριό μας, οι άνθρωποι προετοιμάζονταν από πολύ νωρίς για να μπορέσουν να γιορτάσουν τις μεγάλες αυτές γιορτές της χριστιανοσύνης. Επειδή υπήρχε μεγάλη φτώχεια τότε και δεν μπορούσαν βέβαια να αγοράσουν για τα παιδιά τους και ρούχα και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν για τις γιορτές, καλλιεργούσαν μπαμπάκι. Και όταν ερχόταν η εποχή της ορίμασης του μπαμπακιού, το μάζευαν, το έκρουσαν σε νήμα και ήφαιναν στον αργαλιό ύφασμα μπαμπακερό, από το οποίο έκαμναν τα ρούχα που έπρεπε να φορέσουν τα Χριστούγεννα και οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι τα χρόνια εκείνα καλλιεργούσαν και όλα τα είδη τροφίμων που χρειαζόταν για την οικογένειά τους και ήταν τα σπίτια γεμάτα από αυτά τα είδη. Επίσης ένα έθιμο, μια συνήθεια που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια ήταν όλα τα σπίτια να θρέφουν από νωρίς και από ένα γουρουνάκι, όπως το λέγανε.
ένα χείρο δηλαδή, τον οποίο έσπαζαν τις παραμονές των Χριστουγέννων. Την παραμονή λοιπόν, όλα τα σπίτια αυτά που έθρεφαν τα γουρούνια αυτά τα έσφαζαν, τα κόβαν σε κομμάτια αναλόγως βέβαια και τα μοίραζαν σε φιλικά ή σε συγγενικά τους σπίτια. Δεν κρατούσαν το κρέας του χείρου τους που έθρεφαν για το σπίτι. Το ίδιο έκαναν όλοι. Και έτσι λοιπόν αυτός που έδινε το δικό του κρέας σε άλλους εμάζευε πάλι από τους άλλους άλλο κρέας για το σπίτι του. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Είχαν λοιπόν αυτές τις συνήθειες οι παλιοί. Είχαν όμως και μεγάλη πίστη προς τα θεία και σεβασμό μεγάλο. Γι' αυτό όταν χτυπούσε η καμπάνα τα Χριστούγεννα την αυγή των Χριστουγέννων, μικροί μεγάλοι σηκώνονταν από το κρεβάτι, εντείνονταν τα ρούχα που είχαν φτιάξει, τα καλά δηλαδή τα ρούχα, και πήγαιναν στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, την οποία παρακολουθούσαν με μεγάλη κατάνοιξη και με μεγάλο σεβασμό. Μεταλάβαιναν των αχράντων μυστηρίων εκεί και επήγαιναν στο σπίτι μετά την απόλυση και έτρωγαν τη χριστουγεννιάτικη σούπα που ήταν φτιαγμένη από χοιρινό κρέας. Αμέσως ήταν έθιμο αυτό το πράγμα. Ετοίμαζαν όλα τα σπίτια τη χριστουγεννιάτικη χοιρινή σούπα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας των Χριστουγέννων που γιόρταζαν οι Μαλώνιδες και οι Χρήστοι, συνήθιζαν ο κόσμος τότε να επισκέπτονται και να χαιρετούν τα πρόσωπα αυτά που είχαν αυτά τα ονόματα, Μαλώνης ή Χρήστος, και να τους εύχονται τα χρόνια πολλά. Και όλοι αυτοί είχαν στρωμένο τραπέζι, εκάθονταν οι επισκέπτες στο τραπέζι και προσέφεραν όλοι, ήταν τότε το έθιμο αυτό, προσέφεραν ούζο και μεζέδες της εποχής εκείνης. Οι μεζέδες της εποχής εκείνης ήταν ελιές, σαλάτα, σαρδέλες, τέτοια ήταν. Τέτοιοι ήταν οι μεζέδες. Και έπινε λοιπόν ο κόσμος σε όλα αυτά τα σπίτια που επισκέπτονταν για να χαιρετήσει και να πει τα χρόνια πολλά. Και όταν ερχόταν στο τσέφι που συναντιόνταν στα σπίτια εκεί πέρα, γινόνταν παρέες, και όπως ήταν έτσι ζαλισμένοι, ας το πούμε, από τη ουζοποσία που έκαναν εκεί πέρα, έβγαιναν στους δρόμους και τραγουδούσανε διάφορα τραγούδια και τελικά κατέληγαν σε σπίτια συγγενικά ή φιλικά και τραγουδούσαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα στη συνέχεια. Χριστού τη Θεία γέννηση
Yeah.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μόνο τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Εξίσου μεγάλη γιορτή θεωρούσαν τη γιορτή της Παναγίας που γιορτάζεται την επόμενη μέρα από τα Χριστούγεννα. Έδειχναν μεγάλο σεβασμό και μεγάλη πίστη για την Παναγία και τη γιόρταζαν εξίσου όπως τα Χριστούγεννα, όπως τη γιορτή των Χριστουγέννων. Το βράδυ των Χριστουγέννων έψαλαν ειδικά κάλαντα για τη γιορτή της Παναγίας που τραγουδιώνται μόνο στα Φάντου, πουθενά άλλου, σε κανένα άλλο μέρος δεν τα τραγουδάνε αυτά τα κάλαντα. Είναι δηλαδή ειδικά κάλαντα, γνωστά μόνο στην κοινότητα του Αφάντου. Αυτά δεν θα τα τραγουδήσουμε, γιατί τραγουδιώνται όπως και τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Απλώς θα τα διαβάσουμε για να ακουστούν, γιατί φαίνεται ότι είναι γραμμένα από κάποιο λόγιο της εποχής εκείνης. Άνοιξον δέομαι αγνή τα ταπεινά μου χείλη, του κόσμου η μεσήτρια και του ουρανού η πύλη. Βάτος σε είδε Μωυσής και πλάκαγε γραμμένη, η βάτος ούκε καίωτο ως καταφλεγωμένη. Δέσποινα πάντων, δέσποινα και πάντων προστασία και των χριστιανών ελπής και πάντων σωτηρία. Δέσποινα πάντων, δέσποινα και πάντων υπερτέρα, του κόσμου η μεσήτρια και του Χριστού μητέρα. Ω Γαβριήλ πανθαυμαστέ, των Αρχαγγέλων τάγμα και του Χριστού προμηνητής που έκαμε το θαύμα. Στην Ερυθράν κατέβηκαν και εκεί έγινε το θαύμα. Μωυσής την Ράβδον ταύρωσε και εσχίστη εν το άμα. Ισραηλίτε πέρασαν με τον αβρέχον πόδο. Την Ερυθράν διέβησαν με τον πολίτον φόβο. Τον Μωυσή εγώνιζον και τον καταχρονούσι, γιατί δεν ύβρασι νερό γλυκή δια να πιούσι. Κι ο Ιησούς δε του να βει εστάθη και τους λέει, «Ω Μωυσή αφέντη μας και άνδρες Ιουδαίοι, ακούσατε με προσοχή όλη την υμνοδία. Λέγω από το γένος μας πως θα έρθει ο Μεσσίας. Προφήτε το κηρύττου συν, τη δάσκαλη το λέσει, πως θα κατέβει ο Χριστός και τον Αδάμ θα σώσει. Και τον Αδάμ κατέβηκε ο λυτρωτής του κόσμου και τον Αδάμ εφώναξε, ο πλάσμα των χειρών μου. Αδάμ, Αδάμ, εφώναξε, πρωτόπλαστε του γένους, για σένα θανατώθηκα ημέρα και κατέτος. Και πάλι αναισθήθηκα και μέγα θαύμα γίνει. Χριστός ανέστη, φώναξε σ' όλη την οικουμένη. Γεννήθη και ανετράφηκε, για μας γάρε σταυρώθη. Στον Άδη εκατέβηκε για να μας λευθερώσει. Στον Άδη εκατέβηκε ο λυτρωτής του κόσμου για να σώσει τον Αδάμ, τον άνθρωπον του κόσμου.
πριν 90 ή 100 χρόνια από σήμερα, είχαν γραφτεί από κάποιον αφαντενό, ας πούμε λόγιο της εποχής εκείνης, ένα είδος καλάντων που τραγουδήθηκαν κι αυτά τα Χριστούγεννα μόνο για μια χρονιά από μαθητές του τότε δημοτικού σχολείου. Τα κάλαντα αυτά είναι αφιερωμένα στον Άγιο Γιώργη και προτρέπουν να αποφεύγει ο κόσμος από τη χαρτοπετσέτα. Έχουν δηλαδή διδακτικό χαρακτήρα και προτρέπουν να αποφεύγει ο κόσμος από τη χαρτοπεξία, να μην συχνάζει στα καφενεία τις Κυριακές το πρωί που ψάλλει η Εκκλησία, και ότι πρέπει να κλείνουν τα καφενεία και όλοι να συχνάζουν στη Θεία Λειτουργία. Αυτά λοιπόν τα κάλαντα, αυτός που τα συνέταξε, που λεγόταν Σταυρής, φώναξε 3-4 μαθητές του σχολείου, τους τάισε ψάρια και μετά τους έστειλε να τραγουδήσουν αυτά τα κάλαντα σε συγγενικά και φιλικά σπίτια. Το πρώτο σπίτι που τα τραγούδησαν ήταν του Θαρενού του Καντή, που ήταν επίτροπος στην Εκκλησία και εκπρόσωπος της Μονής του Πανορμήτη. Αυτά τα κάλαντα θα ακούσετε παρακάτω. Απόψε καλησπέρα σας και αύριο καλό πρωί σας. Ήταν για να σας εύρουσει φίλοι και συγγενείς σας. Ξέρω με θεωρήσετε πως ήρθα απ' άλλο μέρος να σας ειδώ και να σας πω τα νέα που σας φέρω. Τα φάντου να επισκεφθώ όθεν αποφασίζω, καβαλικεύω τ' άλογο το δρόμο μου αρχίζω. Έβλεπα πορευόμενος λόφους και παιδιάδες, έβλεπα μπέλια αρκετά αγρούς και πρασινάδες, και περί τα μεσάνυχτα με λάμπουσαν σελήνη, ανεπαισθήτως έφτασα στα φάντου εις την κρίνη. Στις εκκλησιάς τις μουνουργές ενέκρινα να μείνω, γιατί με φάνη άπρεπο τους φίλους να βαρύνω. Δένω ευθύς το άλογο και με τα ταύτα στρώνω, και στη σελήνη άντικρη το σώμα μου ξαπλώνω. Και κουρασμένος θεωρώ τη λάμψη της σελήνης και ακούω μουρμουρίζοντα και τα νερά της κρίνης. Εκεί στον πρώτο ύπνο μου, στο πρώτο όνειρό μου, βλέπω νέον καθήμενον κοντά εις το πλευρό μου. Και ευθύς με χαιρέτησε με το καλό ορίστε, όπως είναι το έθιμο, πώς έχετε, πώς είστε. Μου λέει το έχω εντροπή εδώ για να πλαγιάσεις, με τις αυγείς στην παγωνιά θαρώ θα ξεπαγιάσεις. Χάτε να πάμε σπίτι μου, σε θέλω μουσαφίρι. Σηκώθηκα, πηγαίναμε και βλέπω μοναστήρι. Και φόβος με κυριέψε, κουμπώ στο μάγουλό μου και άφωνος επόμεινα και έφυγε το μυαλό μου. Άνθρωπε, τι ετρόμαξες, άνθρωπε μη φοβάσαι, και δεν είμαι κακοποιός για εκείνα που γυράσαι. Εγώ σε έφερα εδώ για να σε κατηχήσω, και η δυστυχία του χωριού θέλω να σε συστήσω. Εδώ στα φάντου που κρατάει η φτωχοδυστυχία, δεν είναι που τον πόλεμο, άλλη είναι η αιτία. Καμπάνα σόντανε χτυπά και ψάλλει η εκκλησία, μικρή ή μεγάλη τρέχουση όλοι στα καφενεία, και άλλοι παίζουν τα χαρτιά και άλλοι στην ασωτεία, μακριά από τη θρησκεία μας ζουν μέσα στην αμαρτία. Περικαλείται ο δήμαρχος και η δημογεροντία να κάμουν νόμο αυστηρό να κλείουν τα καφενεία, και σώνταν ψάλλει η εκκλησιά τη Θεία Λειτουργία, άνδρες, γυναίκες και παιδιά να'ναι στην εκκλησία. Κι όταν πολλή η εκκλησιά και πάψει η λειτουργία, τότε πιάσαν νίγουσιν όλα τα καφενεία.
όσα σε είπα πέστουστα εν γέννη να ποιώσει, και τότε η αφαντενή όλη θα ευτυχώσει. Τότε η θεία πρόνοια θέλει τους ευλογήσει, θα δώσει άφθονους καρπούς όλους να τους πλουτίσει. Τότε τον λέω και εγώ, κλείσε τα όματά σου και επίβλεψε να με ειδείς και μες και πες με το όνομά σου. Είμαι Άγιος Γεώργιος και χαίρομαι τ' αγγέλων, δεινώς ευασανίστηκα να βρω αυτό το μέλλον. Είμαι και μάρτης του Χριστού σ' Ανατολή και Δύση, σ' όλων των κόσμων βρίσκομαι όποιος κι αν με ζητήσει. Ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε και του χρόνου, γιατέλαμψε το σπίτι σας σαν τον αστέρα χρόνο. Τα κάλαντα που ακούσατε είναι παρμένα μέσα από τα βιβλία του Τσαμπίκου Σιφόπουλου που έχουν γραφεί για να διατηρήσουν τα ήθη και έθιμα του χωριού μας. Υπάρχουν και άλλα κάλαντα, αυτοσχέδια που γίνονται ακριβώς για ειδικά πρόσωπα και την ημέρα που γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά των Φώτων, για τα οποία θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή που θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακάνουμε πάλι με το TV 4. Γιατί υπάρχουν έθιμα που δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε σε μια και μόνη εκπομπή. Ευχαριστούμε το TV 4 και ελπίζουμε σε μια άλλη συνάντησή μας να παρουσιάσουμε και άλλα ήθη και έθιμα του χωριού μας, καθώς επίσης της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, του Αγίου Ιάννη, καθώς επίσης και τραγούδια που τραγουδούσαν οι αφαντενοί παραδοσιακά τις ημέρες αυτές, γιατί όλη η περίοδος των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων ήταν ένα εορταστικό πανηγύρι. Οι δρόμοι γέμιζαν από νέους και τραγουδούσαν τραγούδια που ξυπνούσαν όλον τον κόσμο και ήταν μια μεγάλη εορταστική περίοδος για το χωριό μας.